Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τώρα έναν άνθρωπο του οποίου μάλλον η ζωή είναι συνυφασμένη με το μπάσκετ, ο Μάριος Αναξαγόρου. Είναι ο ιδρυτής Ακαδημίας στην Λευκωσία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται τώρα γενικότερα το σωματείο του Διγενεία Κρήτα Μόρφωσης όσον αφορά την καλαθόσφαιρα. Μάριε. Καλησπέρα. 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 Λοιπόν, είσαι μια ζωή μπάσκετ. Όχι. Όχι. Από 5 χρονών είμαι στα αθλήματα όλα. Μπορώ να σου πω ότι συνυπήρχα την ίδια χρονική περίοδο με το πικ-πονγκ, που ήμουν και πρωταθλητής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άφησα για ένα χρονικό διάστημα τον μπάσκετ, για τον λόγο ότι είχα περισσότερα ταξίδια και υποχρεώσεις με την Εθνική και επειδή ήμουν νούμερο ένα και έφερα κάποιες επιτυχίες στο εξωτερικό, δεύτερο εντυπωσιακούς, πρώτο με την Εθνική, το άφηγα μετά, πήγα για σπουδές, επέστρεψα πίσω, πήγα να δημιουργήσω ακαδημία στο πικ-πονγκ, θα το πω, δεν έχω φόβο να το πω, με διώξαμε τρόπο. Και κύλησα κατά λάθος στο δεύτερο αγαπημένο μου άθλημα, που τελικά... Έχεις κάνει όμως μια πολύ καλή δουλειά στην καλαθόσφαιρα. Και η Ακαδημία και η Ανδρική Ομάδα νομίζω ότι πάνε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε λίγο με τον Διγενή. Έχετε πάρει ένα ιστορικό όνομα. Από τα πιο ιστορικά ονόματα της Κύπρου, Διγενής Ακρήτας Μόρφου. Μίλησε μας λίγο για την πρώτη ομάδα καταρχήν. 90 χρόνια φέτος, ναι. 1931, ήταν από τα ιδρυτικά μέλη. Τα πρώτα δύο πρωταθλήματα τα πήρε ο Διγενής Ακρήτας Μόρφου. Μια ομάδα με πολύ παράδοση στο μπάσκετ, ναι. Ναι. Μέχρι το 1974, μετά είχαν σταματήσει λόγω της εισβολής. Ναι. Μετά ξαναδημιουργήθηκε ένα τμήμα στη Λεμεσό και πήγε, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 2004 ή 2005, αν δεν κάνω λάθος. Και εκεί που πήραν πρωτάθλημα και κύπελλο και λόγω οικονομικών, ναι, σταματήσανε. Σωστό, ναι. Θυμάμαι. Πριν δύο χρόνια... μου ήρθε αυτή η ιδέα της συνεργασίας και μίλησα με ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι και αδερφός ο Αριστείς ο Τσίρκας, και μου είπε, δεν έχουμε να χάσουμε κάτι, έλα φέρεις την πρότασή σου, πώς θα γίνει, τι θα γίνει, και αν όλα πάνε καλά... Η ομάδα πώς είναι τώρα? Η ομάδα, έχουμε βάλει το όνομα μπροστά από το Νικοζία Μπάσκετ, από το NBA, τη δικιά μου την ομάδα. Διγενής Ακρήτας Μόρφου, NBA. Ναι. Προπονήσεις στο κοντά. Λίγιο Αποστόλου Βαρνάβα, η έδρα μας και μία προπόνηση στο εκκλησίο του Αγίου Δομετίου. Είπαμε φέτος να κάνουμε το επόμενο βήμα και κάναμε σε εισαγωγικά μικροσυμβόλαια τα οδηπορικά βασικά, ναι, 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 των αθλητών. Τα αναγκαία. Τα αναγκαία για να μπορέσουν να έχουν το κίνητρο οι αθλητές να έρθουν. Φέραμε αρκετούς μικρούς. Το Δεκέμβριο δώσαμε και τρεις αθλητές σε άλλες ομάδες, μάλλον ζήτησαν να τους δώσαμε, τους ζήτησαν εμείς, χαρά μας. Σωστά, ναι. Να πάνε τα παιδιά, δεν θα τους κόψουμε το μέλλον. Και εκεί ήρθε το μικρό μπαμ, βάλαμε 4 παιδιά δικά μας, της Ακαδημίας, 3 16άριδες και ένα 18άρι. Και η ομάδα που είναι τώρα, σε τι θέση είναι στη βαθμολογία? Αυτή τη στιγμή είμαστε στην τρίτη θέση. Μένουν ακόμα δύο αγωνιστικές που δεν είχαν γίνει τα παιχνίδια λόγω... Είχαν αναβληθεί, ναι. Πιστεύω θα τερματίσουμε, από ό,τι βλέπω τα πράγματα, στην τρίτη θέση. Και είσαι ικανοποιημένος από το τι έχει καταφέρει η ομάδα μέχρι στιγμής?
Ο πρώτος στόχος είναι να μπούμε στη τετράδα. Ναι. Άρα είσαι ικανοποιημένος. Ναι. Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι. Mm-hmm. Μαρία, συνεργάζεσαι, έχεις μάλλον μαζί σου και τον Κώστα τον Εγγλέζο, έτσι. Ναι. Πόσο βοηθητικός είναι ο ρόλος του Κώστα, πόσο βοηθητικός είναι ο ρόλος ο δικός σου στην ομάδα, πόσο γενικότερα βοηθητικοί είναι οι προπονητές της ομάδος σας στα μικρά παιδιά, για να περάσουμε και λίγο στον χώρο της ακαδημίας σου τώρα. Ναι. Λοιπόν, εάν δείτε παιχνίδι μας, ειδικά τα εντός, είμαστε 4 προπονητές στον πάγκο. Mm. Δηλαδή, ο head coach που είναι ο Κώστας Εγγλέζος, ο βοηθός του εγώ, και οι άλλοι δύο προπονητές που είναι ο Εμμανουήλ Ντρίτσος και ο Γιώργος Φέδωνος. Δηλαδή είναι παρόν όλοι. Όλη η ομάδα. Όλη η ομάδα. Η προπονητική. Ναι, ναι. Για οποιοδήποτε λόγο. Mm-hmm. Δηλαδή ο Κώστας μας έχει δώσει το δικαίωμα να πάσα στιγμή να σηκωστούμε, αν δούμε κάτι. Να σας ζητήσει μαζί του. Μάλιστα. Να το πει. Mm-hmm. Απλά. Πόσα παιδιά αριθμεί η Ακαδημία. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Που ξεκίνησαν τώρα ή το Σεπτέμβριο. Γιατί υπάρχει. Πες μας, και το Σεπτέμβριο και τώρα. Εντάξει, το Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε με 100 παιδιά. Μεγάλος αριθμός. Και μεγάλη και η ευθύνη, αντιλαμβάνομαι, από τον αριθμό. Θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Ήμασταν 120 παιδιά. Όταν άρχισε η πανδημία. Πέρσι δηλαδή. Πέρσι. Ναι. Και σταματήσαμε. Mm-hmm. Επέστρεψαν τα 100 πίσω δηλαδή το Σεπτέμβρη. Όχι. Δηλαδή χάσατε 20. Τι. Τα 80. Τα 80 από τα 120. Ναι. Μάλιστα. Και ήρθαν άλλα 20 καινούρια. Μάλιστα. Άρα αυτό που φανερώνει αυτό το νούμερο, Μάριε, που λες, είναι ότι υπάρχουν παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον μπάσκετ. Ναι. Δηλαδή δεν είναι απλά το ότι αρέσει σε εμάς, το ότι αρέσει σε κάποιους άλλους στο μπάσκετ. Όχι στους γονείς. Έχει αλλάξει αυτό τώρα. Και ακόμη έχω τώρα αρκετούς φίλους και γνωστούς που με παίρνουν τηλέφωνο πότε ξεκινούν K8 ή K6. Mm-hmm. Γιατί βάλαμε και το εξάρι μέσα στα πρωτεάγια και έχουμε πολλή ζήτηση σε αυτές τις ηλικίες. Δηλαδή οι ομάδες ξεκινάνε από το K6, οι ομάδες που έχετε. K8 το λέμε. K8 είναι 6-7 χρονών, ναι. Μετά 8-9, mm-hmm. K10. Τώρα πώς είναι τα άτομα, που τα παιδιά που έχουν επιστρέψει. Τώρα που δικαιούμαστε, ναι, ναι. Πούμε, κοίταξε, επειδή δεν υπάρχει πολύ χρόνο, λόγω του ότι είμαστε τέσσερα παιδιά και ένας coach. Σωστό. Στο γήπεδο ολόκληρο, που κανονικά πρέπει να είναι και στις δύο μπασκέτες, για να το αναφέρω και αυτό. Mm-hmm. Δουλεύουμε από τις 3 η ώρα μέχρι τις 8 κάθε μέρα, για να καλύψουμε και όλα τα παιδιά. Καλύψουμε όσα παιδιά ενδιαφέρθηκαν να επιστρέψουν. Πόσοι έχουν ενδιαφερθεί για να επιστρέψουν. Τώρα είμαστε γύρω στους 60... 60 με 70 μάξιμου. Ναι. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη απώλεια. Ναι. Δεν είναι μεγάλη απώλεια. Αν σκεφτεί κάποιος ότι υπήρχαν μάλλον τόσα προβλήματα όλη αυτή την περίοδο, δεν είναι μεγάλη απώλεια πάλι. Σίγουρα δεν θα ήταν σαφώς περισσότερα τα παιδιά. Να σου πω, και πάλι έχουμε καινούργια παιδιά. Και πάλι. Και πάλι. Μπράβο. Έχουν καλό. Δηλαδή, ας πούμε, αυτοί που φοβόντουσαν για τον οποιοδήποτε λόγο προσωπικό, ναι, να μην έρθουν, είχαμε. Τους κάλυπταν τα καινούργια τα παιδιά. Mm-hmm. Και αυτό είναι θαρρυντικό ως προς την καλαθόσφαιρα. Σωστό, ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω, αυτό λέω, ότι είναι. Θαρρυντικό. Και το πιστεύω ότι ένα κομμάτι που. Θα το πω όταν με παρεξηγήσω. Η Ομοσπονδία κάνει πολύ καλή δουλειά στο να βγάλουμε προς τα έξω την καλαθόσφαιρα. Πριν λίγους μήνες. Είχα γίνει κάποια πράγματα. Με πήραν τηλέφωνο για να μιλήσω. Τους λέω, παιδιά, ακούστε. Η οικογένεια του μπάσκετ είναι όπως την οικογένεια τη δική σου, του σπιτιού σου. Τα προβλήματα σου τα βγάζεις έξω, ήταν η ερώτησή μου. Μάλλον η απάντησή μου σε ερώτημα. Μου λέει, όχι. Το είδα και στην καλαθόσφαιρα. Τα προβλήματα τα εσωτερικά που έχουμε με οτιδήποτε ή με διαιτησίες και. Πρέπει να λύονται εσωτερικά, εννοείς, ναι, να μην διωγγώνουμε. Πρέπει να πάμε, ναι, να κάτσουμε. Κύριε, έχουμε θέμα με αυτό το πράγμα. Ζητάμε συνάντηση,
και πάμε και καθόμαστε κάτω. Λέμε τις απόψεις μας χωρίς να προσβάλλουμε. Πολύ σημαντικό το κομμάτι είναι αυτό που δεν το βλέπω, το βλέπω και δεν το βλέπω. Ο σεβασμός προς τον άλλο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για μένα. Και το δεύτερο, να σέβεσαι ακόμη και την άποψη του άλλου. Μα αυτή είναι η δημοκρατία. Να σέβεσαι την αντίθετη άποψη. Είναι απλά τα πράγματα και εμείς πολλές φορές τα κάνουμε πολύπλοκα. Ναι. Λοιπόν, Μάριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Για την παρουσία σου εδώ. Να είσαι σίγουρος ότι θα παρακολουθούμε την ομάδα του Διγενεία Κρήτα Αμόρφου και στις ακαδημίες και στην πρώτη ομάδα. Αν θέλεις κάτι να μας πεις πριν ολοκληρώσουμε. Ναι, θα ήθελα να κάνω μία μικρή. Πώς να το πω. Έκκληση. Μία έκκληση, ναι, προς τους ηθήνοντες και τους κυβερνώντες, προς την δημοξιακή ομάδα, ναι. Επιδημιολογική ομάδα. Επιδημιολογική ομάδα, ναι. Να δουν λίγο περισσότερο όχι μόνο το χρόνο, αλλά να έχουμε περισσότερα παιδιά στο γήπεδο, γιατί είναι 450 τετραγωνικά μέτρα το γήπεδο του μπάσκετ, με ύψος, αν βάλουμε τα κυβικά, είναι ακόμη πολύ περισσότερα. Τις πόρτες τις έχουμε ανοιχτές. Εάν βάλουμε 30 τετραγωνικά μέτρα ανά παιδί, με τη δική του την μπάλα, μπορούμε κάλλιστα να έχουμε μίνιμουμ 5 με 6 παιδιά σε κάθε καλάθι, όχι σε ολοκληρό το γήπεδο. Ναι, έτσι θα έχουμε περισσότερα παιδιά που υπάρχει ανάγκη να φύγουν από το σπίτι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό ότι διαφορετική είναι η φιλοσοφία του να κάθεσαι συνέχεια σπίτι και διαφορετικά είναι να βγαίνεις έξω και να το. Ναι, για όλους είναι αυτό, ναι, ξέρω, το ζήσαμε όλοι. Ειδικά για τα παιδιά. Ειδικά για τα παιδιά. Ειδικά για τα παιδιά, γιατί ο αθλητισμός θέλει. Ναι. Θέλει να τον προωθήσουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Χωρίς την. Θα πω και το μότο μου που έχω μέσω του αθλητισμού χτίζουμε την κοινωνία, φίλε. Έχεις δίκιο. Άρα, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Και θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Σίγουρα, όποτε θέλετε. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από τον Μάριο Αναξαγόρου. Πάμε τώρα σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.